Ακολουθεί η δεύτερη ενότητα με αντικείμενο τις επενδύσεις και το οξυγόνο τους, δηλαδή τη χρηματοδότηση. Γνωρίζουμε όλοι το ασφυκτικό περιβάλλον που διαμορφώνει σε αυτή τη συγκυρία η έλλειψη ρευστότητας. Χρειάζεται όμως να μάθουμε περισσότερα, αφενός για τις χειροπιαστές δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουν σε αυτή τη φάση οι ελληνικές επιχειρήσεις, αφετέρου και κατ' επέκταση για τις δυνητικές διεξόδους. Σε αυτό το πάνελ, άλλωστε, πρόκειται να κατευθούν κάποιες λύσεις, οι οποίες είτε ήδη υλοποιούνται, είτε βρίσκονται στο στάδιο της ιδέας. Ο εκάστατος ομιλητής έχει κατά προσέγγιση 8 λεπτά διαθέσιμα για την αρχική του εισήγηση. Στόχος είναι μετά την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων να ακολουθήσει διάλογος, ενδεχομένως και με ερωτήσεις από το κοινό, το οποίο άλλωστε μπορεί να τροφοδοτεί με τυχόν σχόλια και παρεμβάσεις τον διάλογο στο Twitter μέσω του hashtag #nconferences. Η όποια χρονοτριβή θα αποδειχθεί ίσως πιο παραγωγική στο τέλος, γι' αυτό και θα δώσω ευθύς αμέσως το λόγο στον πρώτο ομιλητή, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, Αθανάσιο Σαββάκη. Κύριε Σαββάκη.